Μετάξα, ein Bergdorf in Westmazedonien. Μέταξας, ένα ορεινό χωριό στη Δυτική Μακεδονία, χτισμένο στους βράχους, άγωνο με ελάχιστο νερό, 4 ώρες απόσταση με τα πόδια από τον κεντρικό δρόμο Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Das einzige Transportmittel. Το μοναδικό μεταφορικό μέσο του χωριού είναι ο γάιδαρος. Μεταφέρει εμπορεύματα και ανθρώπους. Στην ανάγκη με το γάιδαρο μεταφέρονται και άρρωστοι σε κοντινά χωριά. Der Gemeindesekretär. Ο γραμματέας της κοινότητας μας παρουσιάζει την ιστορία του χωριού τα τελευταία χρόνια. Το χωριό καταστράφηκε στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και του εμφυλίου. Το 1950 επιστρέφουν οι κάτοικοι στο χωριό και βρίσκουν ερείπια, κατεστραμμένα σπίτια, άφαντα τα ζωντανά και το σπουδαιότερο, δεν υπάρχουν δουλειές. Η αρχή από το μηδέν. Το πιο δύσκολο όμως είναι το ξαναχτίσιμο των σπιτιών. Εδώ και ένα χρόνο υπάρχει η βοήθεια του Ελβετικού Οργανισμού Αρρωγής στους πληγέντες από τον πόλεμο. Σήμερα έχουν τελειώσει 38 σπίτια και κάποια ανακατασκευάζονται ακόμα. Χωρίς τη βοήθεια αυτή δεν θα υπήρχε διέξοδος για τους κατοίκους. Οι κάτοικοι είναι φτωχοί, αλλά ήθελαν και θέλουν να μείνουν στο χωριό τους στο Μεταξά. Το καλαμπόκι είναι η βασική τροφή των κατοίκων. Όπως βλέπετε, τα σπίτια είναι απλά χτισμένα. Μια εξωτερική σκάλα οδηγεί στην είσοδο του σπιτιού, το οποίο αποτελείται από 2 ή 3 δωμάτια. Δίπλα σε κάθε σπίτι ο στάβλος. Μερικά σπίτια είναι ακόμη κατεστραμμένα και οι οικογένειες μένουν στους γείτονες. Πολλοί έχουν χαθεί στον πόλεμο. Έξω στην αυλή ο φούρνος για το ψωμί, δίπλα μια υπαίθρια κουζίνα. Σπάνια μαγειρεύουν μέσα στο σπίτι. Η μπουγάδα απλώνεται έτσι απλά πάνω σε πασάλους στο φράχτη. Ένα σκηνή με χάντρες για να περνάει η ώρα. Το κομπολόι, αγαπητός στους περισσότερους Έλληνες. Και εδώ μια παρέα γυναικών στο Μεταξά. Μια καθημερινή συνάντηση μακριά από τους τύπους. Οι περισσότερες γυναίκες είναι πρόωρα γερασμένες από τις κακουχίες στα δύσκολα χρόνια των πολέμων. Ένας ηλικιωμένος κάτοικος του Μεταξά ντυμένος με ό,τι απέμεινε από μια παραδοσιακή φορεσιά. Είναι τυφλός. Μια φλογέρα φτιαγμένη στο χέρι παίζει ένα αργό σκοπό, μουσική που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και προορίζεται περισσότερο για το κάλεσμα των ζώων παρά για τη διασκέδαση των ανθρώπων. Und weniger den Menschen.
Dies hier. Παραδοσιακή μουσική για τις γιορτές με βιολί και λαούτο. Geige und dann auch die Laute. Und immer wieder unterbrochen. Μια μουσική για όλες τις εκδηλώσεις. Η επιρροή από την αραβική κουλτούρα ελάχιστα διαφαίνεται. Περισσότερο αισθητή είναι η τουρκική επιρροή, κάτι που είναι φυσικό ύστερα από τόσα χρόνια τουρκικής κατοχής. Σε κάθε γάμο είναι όλοι καλεσμένοι και συμμετέχουν μεγάλοι και μικροί. Και η εκκλησία ξαναχτίστηκε μετά τον πόλεμο. Εδώ βλέπουμε παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων, άλλα ξανθά, άλλα με σκούρο δέρμα, πολλά σλάβικης καταγωγής, και σκεφτόμαστε πόσοι λαοί πέρασαν από την Ελλάδα στο πέρασμα των χρόνων.
Neuer Brunnen. Μια καινούργια βρύση. Όλο το χωριό παίρνει νερό και τα ζωντανά και το νοικοκυριό. Είναι μεγάλο βήμα το χτίσιμο της βρύσης στη μέση του χωριού και ακόμη πιο σημαντικό το αρκετό νερό, η έλλειψη του οποίου είναι μεγάλο πρόβλημα στα ορεινά χωριά της Μακεδονίας. Τα δάση της Μακεδονίας, λέει, λατούνται εδώ και 2.000 χρόνια. Οι Ρωμαίοι, οι Βενετοί, αλλά και οι Τούρκοι έφτιαχναν τα πλοία τους με ξύλα από τα ελληνικά δάση. Το νερό είναι ιερό για τους Έλληνες και προσφέρεται στους φιλοξενούμενους σαν πολύτιμο δώρο. Ο κύριος Σνέλμαν, υπεύθυνος για την Ελλάδα του Ελβετικού Οργανισμού Αρρωγής σε Πληγέντες, έχει να μας πει πολλά για τη δουλειά του εδώ. Ο οργανισμός μας έχει αναλάβει εδώ στο Μεταξά και σε άλλα χωριά στην Ελλάδα να χτίσει ξανά τα σπίτια που καταστράφηκαν τόσο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και στον Ελληνικό Εμφύλιο. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη σπίτια που δεν έχουν κρεμιστεί. Σε κάποια από αυτά το πρόβλημα είναι στη σκεπή. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τους κατοίκους να ξανααποκτήσουν το νοικοκυριό τους και να ζήσουν ανθρώπινα στα σπίτια τους. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι σταθερά ώστε τα σπίτια αυτά να μην έχουν πρόβλημα στο μέλλον. Βασιζόμαστε και στη βοήθεια των κατοίκων για το χτίσιμο των σπιτιών. Το χωριό είναι σημαντικό για τους κατοίκους του, οι οποίοι έχουν εδώ τις ρίζες τους και θέλουν να φυλάξουν την παράδοση των γονιών τους. Όλη η οικογένεια βοηθάει στο χτίσιμο του σπιτιού και έτσι δεν χρειάζεται να πληρώνονται ξένα εργατικά χέρια. Τα υλικά, τσιμέντο, λάσπη και ξύλα. Βέβαια, κάποιοι ειδικοί εργάτες πρέπει να πληρωθούν συμπληρωματικά.
vollendete Häuser. Καινούργια φτιαγμένα νοικοκυριά, φρεσκοψημένο ψωμί, δείγμα μιας απλής αλλά ζεστής φιλοξενίας. Η ρόκα. Μια δουλειά για μικρούς και μεγάλους, μέσα στο σπίτι και έξω στο δρόμο. Ein Dorf wird aufgebaut. Ένα χωριό ξαναχτίζεται. 12 τέτοια χωριά έχει χτίσει στην Ελλάδα ο Ελβετικός Οργανισμός Βοήθειας σε πληγέντες από τον πόλεμο. Εκατοντάδες ακόμα περιμένουν τη βοήθειά μας.